Γεια σου Γιώργο, γεια σου Έλενα, γεια σου Στάθη. Γεια σου Έλενα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Δυστυχώς σήμερα θα ξεκινήσουμε πάλι με ένα δυσάρεστο έτσι, γεγονός, μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα από το πρωί. Με αυτό το ατύχημα που συνέβη στον Οροπό, ένα θωρακισμένο άρμα μεταφοράς προσωπικού, έτσι είναι η περιγραφή του, ανατράπηκε στις 6 ώρα το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας άσκησης στον παράδρομο της Εθνικής Εισοδού Αθηνών Λαμίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Στέλιος Κρόκος, ένας 20χρονος στρατιώτης, ο οποίος ήταν μαζί με έναν άλλον στρατιώτη μέσα στο όχημα αυτό. Το άλλο το παιδί ευτυχώς δεν έπαθε κάτι. Αλλά θρυνήσαμε ένα θύμα. Να πούμε ότι αυτά τα άρματα είναι πολύ βαριά άρματα. Ζυγίζουν 12 τόνους, να φανταστείτε. Και από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη από την πορεία του στην παράπλευρη οδό της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της περιοχής Σικάμινο και έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Να πούμε ότι στο όχημα επέβαινε άλλος ένας στρατιώτης ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ασφαλώς έχει υποστεί σοκ και τα λοιπά και είναι έτσι κάτω από την παρακολούθηση των γιατρών. Στον τόπο του δυστυχήματος έχει μεταβεί και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τις περαιτέρω έρευνες, ο αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης για να έχουμε το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ και θέλω να καλησπερίσω την Αλεξία Κοσμά. Αλεξία. Καλησπέρα και σε εσάς και μια πολύ δυσάρεστη είδηση σημερινή. Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι ένοπλες δυνάμεις από τον τραγικό θάνατο του 20χρονου πεζοναύτη σήμερα στον Οροπό. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες γίνεται η άσκηση του πολεμικού ναυτικού καταιγίδα που διεξάγεται παράλληλα με την άσκηση της πολεμικής αεροπορίας Ενίοχος. Στον πλαίσιο λοιπόν αυτών των γυμνασίων, νωρίς σήμερα το πρωί, μια φάλαγγα 18 οχημάτων του 575 τάγματος ξεκίνησε από το στρατόπεδο του Αυλώνα με προορισμό το λιμάνι του Οροπού. 10 ερυπιστριοφόρα οχήματα μεταφοράς προσωπικού μαζί με 8 στρατιωτικά τζιπ πρόκειτο να φορτωθούν σε αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού για να διεξαχθεί ένα από τα σενάρια της τακτικής άσκησης. Για άγνωστο λόγο, στις 6 παρά 10 το πρωί, στην περιοχή Σικάμινο, το ερπιστριοφόρο που οδηγούσε ο 20χρονος στρατιώτης βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει σε χαντάκι βάθους 2 μέτρων και ο 20χρονος να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Δυστυχώς οι γιατροί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπίστωσαν το θάνατό του. Ήταν ωστόσο τύχη όπου ένας ακόμα φαντάρος που ήταν συνεπιβάτης του ερπιστριοφόρου ότι τραυματίστηκε ελαφρά μόνο, έτσι δεν είχαμε δεύτερο θύμα. Να πω ότι ο 20χρονος πεζοναύτης από το Αλιβέρι είχε αρκετό μήνες που υπηρετούσε τη θητεία του και μάλιστα πρόκειτο να απολυθεί τον Αύγουστο. Μάλιστα. Άγνωστες είναι οι αιτίες προς το παρόν για ποιο λόγο βγήκε από την πορεία του το άρμα αυτό. Όπως είπα και προηγουμένως, Αλεξία, έχουν σπεύσει τώρα εκεί διάφοροι αντιστράτηγοι, υποστράτηγοι κτλ. Για να εξερευνήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες και να βρουν και τα αίτια ακριβώς του δυστυχήματος. Να πούμε ότι για το περιστατικό αυτό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση ήδη και προανάκριση από τα αρμόδια στρατιωτικά όργανα όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής και μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που λένε και στρατιωτικοί είναι ότι είτε ο οδηγός έχασε τον έλεγχο για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε ακόμα, δηλαδή μπορεί αυτό να οφείλεται σε κάποιο ανθρώπινο λάθος, είτε μπορεί να συνέβη κάποιο είδους μηχανική βλάβη και αυτό να ήταν η αιτία που προκλήθηκε το θανατηφόρο ατύχημα. Μάλιστα. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Να πούμε, Κίμω, ότι
Δεν θυμάμαι τώρα το ποσοστό, πρέπει να είναι γύρω στο 5 με 10% που ο στρατός δικαιολογεί θανάτους. Έτσι, στο στρατό δικαιολογούνται θάνατοι συνήθως όταν γίνονται ασκήσεις, είτε σε κάποιο πεδίο βολής μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα, είτε όταν συμμετέχουν σε συγκεκριμένες ασκήσεις. Τι έννοιες δικαιολογούν, από εκεί και πέρα έτσι κι αλλιώς θα γίνει έρευνα και εξέταση. Ο στρατός έχει ένα ποσοστό, νομίζω 5% που... Ότι πιθανόν να γίνει κάποιο ατύχημα. Πιθανότητα, ας πούμε. Ναι, πιθανότητα δικαιολογεί τους θανάτους αυτούς. Στο πεδίο της, αν γίνει κάποια άσκηση, δηλαδή στο πεδίο βολής μπορεί να τραυματιστεί κάποιος κτλ. Αν είναι όμως μηχανικό το πρόβλημα και δεν έχει γίνει, ας πούμε, το σέρβις στο άρμα και έχει χαθεί η ζωή του 20χρονου. Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Απλά επειδή είναι πάνω από σε την άσκηση. Αμέλεια κάποιων άλλων ανθρώπων, είναι αδικαιολόγητο. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να βρουν το λόγο για τον οποίο έγινε και έχασε το παιδί τη ζωή του. Ευτυχώς, επειδή είναι πάνω σε άσκηση. Ο δεύτερος ο στρατιώτης δεν έπαθε κάτι. Αλλά πρέπει να βρούνε. Και να δώσουν και απαντήσεις σε αυτή την οικογένεια. Για το θέμα και το πατέρα. Γιατί άμα είναι έτσι να χάνουν οι γονείς τα παιδιά τους. Και που το δικαιολογεί ο στρατός αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε αυτή τη μάνα δεν λέει κάτι. Ναι, τίποτα. Αυτή η μάνα τώρα έχει όλο τη στεναχώρια και το παίρνει. Εσύ το είπες στατιστικά και ότι υπάρχει αυτό. Στατιστικά συνήθως σε ασκήσεις. Γι' αυτό ότι υπάρχει ένα ποσοστό. Από το Υπουργείο Άμυνας ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Όπως είναι, ας πούμε, στους γιατρούς ότι υπάρχει ένα ποσοστό του malpractice, ας πούμε, και πέφτει. Στο ποσοστό αυτό. Και αυτό είναι δικαιολογία. Δεν το λέω για τον Γιώργο, το λέω γενικά. Δηλαδή, οι μάνες που στέλνουν τα παιδιά και έχουμε πάει όλοι φαντάρι, ξέρουν ότι έχουν ένα ποσοστό 5%. Στάθη όμως και απάντηση άσκηση. Να έχει η μητέρα ότι έφταιγε. Δηλαδή, το παιδί δεν γυρνάει πίσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα, τι βγάζει ο στρατός και το 5% και η μάχη και η άσκηση και όλα αυτά είναι. Να σα πω κάτι, αυτές είναι και λίγο δυστυχώς τυπικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν. Κανείς δεν καταλαβαίνει το θέμα είναι ότι έφυγε μια αθώα ψυχή ένας νέος άνθρωπος και του πατέρα. Ναι, όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν.